Είμαστε ανεξέλεγκτοι, ζούγκλα. Αν ήταν ανθρώπι θα τους σκότωνε όλους. Τρομερό. Πρωτοφανές, τι να πω. Στην οδό Σολομού, στο τυχείο πολυκατοικίας, κατέληξε μετά την τρελή πορεία του τα ξημερώματα ένα γιοταχή, αφού πρώτα εκτόπισε αγροτικό αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο. Είχα βαρκαρίσει κάτω δεξιά και το χτυπήσανε με μεγάλη δύναμη, ιδιότητα φύτητα. Μια κούρσα και μπροστά και γύρισε το αυτοκίνητο λοξά. Βλέπετε αριστερά. Από δεξιά που ήταν, γύρισε αριστερά. Ήταν γύρω στις 4 τα ξημερώματα με τους κατοίκους να βγαίνουν ανάστατοι στα μπαλκόνια. Το γιοταχή ήταν καρφωμένο στο τοιχείο, το αγροτικό ανάποδο γυρισμένο πάνω στο πεζοδρόμιο, η σήμανση είχε ξυλωθεί και ένα ποδήλατο διαλυμένο από την πρόσκρουση. Βγαίνοντας έξω λοιπόν, βλέπω το αυτοκίνητο όπως το βλέπετε και ένα άλλο καινούριο αυτοκίνητο σφινωμένο ανάμεσα στο αυτοκίνητο και στον τοίχο του κήπου. Τρομερό δηλαδή, τρομερό. Έβγανε, εφίζει το αυτοκίνητο, δεν υπάρχει σε φρένο. Αυτή και εκτύπησε τη, βλέπετε, τα βεντένια. Έχαλασε το βεντένι. Οδηγός και συνοδηγός εγκατέλειψαν το γιοταχή και εξαφανίστηκαν. Μέσα στην πόλη, σοκαριστικό. Τραγικό. Είναι ακατανόητο για μένα. Να έρθει σε αυτό το σημείο από την απέναντι μεριά εδώ και να είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε θύματα από την καταλαβαίνω. Από την τροχέα Χανίων ενεργείται προανάκριση. Πάντως, σύμφωνα με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, αν ο οδηγός του γιοταχή εμφανιστεί στις αρχές μέσα σε ένα 24ωρο από την ώρα που προκλήθηκε το ατύχημα, δεν υφίσταται ποινικό αδίκημα.